Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Οι πρόγονοί μας είχαν συνοψίσει μέσα σε τρεις λέξεις όλο το μεγαλείο τους. Και οι τρεις αυτές λέξεις ήταν ένα στεφάνι τιμής στους πεσόντες Έλληνες Αθηναίους αγωνιστές στον πόλεμο που είχαν με τους Σπαρτιάτες. Τι είπε ο Θουκυδίδης, μάλλον τι έγραψε ο Θουκυδίδης και απήγγειλε μεγαλόστομα ο Περικλής? Το έβδεμον το ελεύθερον, το δελεύθερον το εύψυχον κρίναντες. Τρεις λέξεις, ευδαιμονία, ελευθερία, ευψυχία. Έκριναν οι προγονοί μας ότι η ποιότητα της ευδαιμονίας, της ευτυχίας δηλαδή, δεν στηρίζεται μόνον στις απολαύσεις των υλικών αγαθών και σε μια ψεύτικη ειρήνη χωρίς τις άλλες αξίες και ποιότητες. Η ποιότητα της ευδαιμονίας στηρίζεται ακριβώς στην ελευθερία. Και ποια είναι η αληθινή ελευθερία? Το δελεύθερον το εύψυχον κρίναντες. Υπάρχουν πολλές μορφές ελευθερίας που δεν είναι ελευθερία. Είναι μια κρούστα, μια επιφάνεια δήθεν ελευθερίας που σκεπάζει τυραννία, δουλεία, κακία, αδικία, πολέμους και τόσες άλλες, θα λέγαμε, βαρβαρότητες. Η ελευθερία έχει μια ιδιότητα κατά τους Έλληνες, είναι που πηγάζει από την ευψυχία. Η ελευθερία είναι αυτή η ίδια η ευψυχία των αγωνιζομένων που κατακτούν μέσα τους την ελευθερία και την απλώνουν και γύρω τους. Το έβδεμον το ελεύθερον, το δελεύθερον το εύψυχον κρίναντες. Αυτά να τα ακούμε εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες και Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και ήταν συνεπείς οι αρχαίοι προγονοί μας. Δεν αναπαύθηκαν σε μια ευδαιμονία συμβιβασμών, προδοσίας ιδανικών, σε μια ευδαιμονία ισοπεδώσεως των αξιών, αλλά αγωνίστηκαν για την ελευθερία, την τιμή, την αξιοπρέπεια και αγωνίστηκαν με ποια δύναμη? Με την μεγίστην αυτήν ποιότητα της ευψυχίας. Όλο αυτό το μεγαλείο των προγόνων μας που εκφράζεται με τρεις λέξεις το εκφράζει με ένα στίχο η Καινή Διαθήκη. Τη ελευθερία, λοιπόν, μέσα στην ελευθερία στην οποία μας ελευθέρωσε ή ο Χριστός μας ελευθέρωσε, στήκεται να στεκόμαστε εδραίοι και αμετακίνητοι. Όχι μόνο να απολαμβάνοντες τα υλικά αγαθά της ελευθερίας μας, αλλά και αγωνιζόμενοι να πραγματώνουμε, να κατακτούμε συνέχεια την ελευθερία μας. Την ελευθερία μας την πολυδιάστατη, την ηθική, πνευματική, εσωτερική, εξωτερική, κοινωνική, οικονομική, ηθική, πολιτιστική και γενικότερα την εθνική μας ελευθερία. Τη ελευθερία ή ο Χριστός ημάς ελευθέρωσε στήκεται και μη πάλιν ζυγό δουλείας ενέχεστε. Ο τράχυλος λοιπόν του Έλληνα ζυγό δεν υπομένει, λέμε, έλεγαν μάλλον. Και εννοούσαν δεν ανέχονται οι Έλληνες, Τούρκους, σκλάβους, πιο παλιά
προ Χριστού τους Πέρσες, τους Βαρβάρους, τις Ορδέσε, των οποιονδήποτε Βαρβάρων. Αλλά να όμως που δεν είναι μόνον αυτή η διάσταση της ελευθερίας ή και της δουλείας, υπάρχουν τόσες άλλες διαστάσεις που μας διαφεύγουν και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι ότι δούλοι είμαστε εμείς σήμερα. Άλλοι σκλάβοι, άλλοι υποτελείς των βουλών, των Ευρωπαίων και των άλλων μεγάλων που θέλουν να μας χρησιμοποιούν και όχι να μας δίδουν τα δικαιά μας και να μας συμπεριφέρονται σαν λαό με αξιοπρέπεια. Μας έμαθαν, μάλλον τους μάθαμε, να μας θέτουν μόνον όρους, να μας ζητούν, να μας οδηγούν, να μας χειραγωγούν, να μας δουλαγωγούν, να μας κατευθύνουν, τηλεκατευθύνουν, πιέζουν, απειλούν με το πρόσχημα του χαμόγελου, του φίλου, του συμμάχου ή του εταίρου. Πολλά είδαν τα μάτια μας και άκουσαν τα αυτιά μας και πολλά ως φρενόμεθα για τα επόμενα χρόνια. Άραγε, πού έχουμε να οδηγηθούμε? Άραγε, εμείς είμεθα οι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Εμείς είμεθα οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ? Εμείς είμεθα οι σύμμαχοι των μεγάλων? Τέτοιους συμμάχους αν έχουμε, όπως λέει η παροιμία, τι τους θέλουμε τους εχθρούς? Συμμάχους που αποδεικνύονται ότι έχουν πιο σκληρά δόντια και πιο απειλητικά δόντια από τους εχθρούς, τότε τι να τους κάνουμε τέτοιους συμμάχους? Πόσον μας έχουν απαγοητεύσει, πόσον μας έχουν ξεγελάσει. Θέλουν λοιπόν να μας χρησιμοποιούν και μόνον για τα δικά τους συμφέροντα, για τα δικά τους θα λέγαμε αγαθά, τις δικές τους επιρροές. Γι' αυτό μας δείχνουν αυτό το πρόσωπο, αυτή την νοοτροπία. Και δεν φταίνε μόνον εκείνοι, φταίμε εμείς που τα ανεχόμεθα όλα αυτά, που δεν αντιδρούμε, που σκύβουμε το κεφάλι, λες και είμεθα δουλοπάρικοι, όπως και άλλη φορά έχουμε πει. Λες και ο σκοπός μας είναι μήπως δεν μας δώσουν κάποια εκιούη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή μήπως μας δώσουν τίποτα χαστούκια μεγαλύτερα, ή της αποδύσεως και ή της άλλης Ευρώπης. Αυτή είναι η δική μας νοοτροπία. Πού είναι λοιπόν το εύδαιμον? Πού είναι το ελεύθερον? Πού είναι το εύψυχον? Προδώσαμε τους προγόνους μας. Προδώσαμε και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί το Ευαγγέλιο, τη Γραφή. Τι ελευθερία η Χριστός ημάς ελευθέρωσε, στήκεται και μη πάλι ζυγό δουλείας ενέχεστε. Πού πάμε δηλαδή γυρεύοντας? Να ξανααναστηθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία? Να ξαναφέρουμε τους Τούρκους εδώ και να παραστήσουμε εμείς το Ραγιά και να έχουμε αφέντες εντολοδόχους και εντολοδότες? Εντολοδόχοι να είναι κάποιοι που θα μας υποτάξουν και εντολοδότες, ή κάποια Μπίτελμπεργκ, ή κάποιοι μεγάλοι οικονομικά εύρωστοι και ισχυροί και πλανητάρχες? Πού οδηγούμεθα? Δεν το έχουμε αντιληφθεί και ακόμα μαλώνουμε και ακόμα διχαζόμαστε και ακόμα προβλήματα, μικροπροβλήματα κυριαρχούν, απολυτοποιούνται, μεγαλοποιούνται και μας διαιρούν και μας διχάζουν. Και ακόμη, ενώ έπρεπε να είχαμε την ενότητα, την πανενότητα των Πανελλήνων εδώ στον λαδικό μας χώρο, βρίσκονται και θα λέγαμε μέλη της Βουλής και επίδοξοι κομματάρχες, καινούργοι και καινούργοι,
που θέλουν να ικανοποιήσουν τις μωροφιλοδοξίες τους και αποστασιοποιούνται από αυτή την εθνική αραγή ενότητα, η οποία πρέπει να χαλκευθεί ακόμη πιο αδιάσπαστη, ώστε να δείξουμε κι εμείς πως έχουμε πρόσωπον αξιοπρεπίας, και δεν είναι δυνατόν να μας εμπέζουν, να ανεχόμεθα να μας εμπέζουν οι ξένοι. Είναι επιτρεπτόν να παίζουν κάποιοι δικοί μας Έλληνες, είτε πολιτευτές είτε πολιτικοί, να παίζουν το παιχνίδι του διέρη για να βασιλεύουν οι ξένοι, να μας άγουν και οδηγούν εκεί που τα άνομα συμφέροντα εκείνων επιτάσσουν? Επιτέλους πια, είπαμε κι εμείς ένα όχι. Θυμηθήκαμε τον Λεωνίδα, θυμηθήκαμε το 40, θυμηθήκαμε τους μαραθωνομάχους, θυμηθήκαμε τους ακρίτες του Βυζαντίου, θυμηθήκαμε την αντίσταση, θυμηθήκαμε τόσους γενναίους αγώνες. Εμείς έχουμε κοιμηθεί τώρα, 50 και πλέον χρόνια, ούτε όχι, ούτε μπα, ούτε μπου. Δηλαδή, δώστε μας κομμάτι ψωμί και ένα κόκαλο να τρώμε και να γλύφουμε, και ζήτω η ελευθερία μας και ζήτω η σκλαβιά μας. Δεν έχουμε πάρει χαμπάρι ότι μας χαλκεύουν αλυσίδες σκλαβιάς με τη νέα τάξη των πραγμάτων και με τις πολιτικές και επιρροές που θέλουν να μας βάζουν εμάς μέσα στα πεδία των επιρροών και των ανταγωνισμών τους, για να μεθα εμείς το κλωτσοσκούφι? Δεν το καταλάβαμε ότι η μεγάλη, η δήθεν της πεπολιτισμένης Δύσεως είναι έτοιμη ακόμη και σε τουρκική σκλαβιά να μας βάλουν? Δεν το έχουμε καταλάβει ακόμη? Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει άλλο σε αυτή εδώ τη χώρα? Ποια άλλη προδοσία από τους ξένους δίθεν συμμάχους μας? Ποια άλλη ατίμωση της ιστορίας μας πρέπει να γίνει από τους κοντινούς μας, τους γείτονες, που όταν τους φίξουμε λίγο το ζωνάρι με ένα έμπαρκο, τότε λίγο αρχίζουν να σκέπτονται πως πρέπει με αξιοπρέπεια να μας θεωρούν σαν γειτόνους και όχι σαν αμεληταία ποσότητα που και αυτοί θα μας ποδοπατούν, ενώ η ειρήνη στα Βαλκάνια εξαρτάται προπαντός από την δική μας σωστή ειρηνόφιλη πολιτική και πορεία. Ζυμώσεις γίνονται σε όλο τον κόσμο και προπαντός στην Βαλκανική και στην Ευρώπη. Ποιος δεν θέλει την ειρήνη? Ποιος δεν νοσταλγεί την αγάπη των λαών? Ποιος δεν επιθυμεί την ισότητα, την δικαιοσύνη? Ποιος δεν θέλει την αλληλεγγύη? Όλα αυτά που τα πέταξαν οι φίλοι μας και οι εταίροι μας, όλα αυτά τα δίνουν μόνο στους Σκοπιανούς ή σε κάποιους άλλους Τούρκους γειτόνους μας για να πιέζουν εμάς, ή και στους Αλβανούς που εμείς τους βοηθήσαμε και θα τους βοηθήσουμε, και στους Σκοπιανούς τους βοηθήσαμε και θα τους βοηθήσουμε, και με τους Τούρκους γιατί να εμαλώνουμε? Ποιος μας βάζει λοιπόν εμάς μέσα στην δαγκάνα αυτή που λέγεται κρίση των Βαλκανίων? Ποιος μας βάζει, ποιος μας απογυμνώνει από τα ενέχειρά μας, από την δυναμικότητά μας? Ποιος? Η εταίρη μας της ΕΟΚ, οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, οι φίλοι μας οι Άγγλοι, και οι άλλοι και οι άλλοι, και μελίσαν, ξεπίδησαν και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί και οι Ιταλοί και οι Ολλανδοί και οι Βέλγοι τώρα. Δεν φτάνουν όλοι οι άλλοι? Μην υστερήσουν και οι Βέλγοι να αναγνωρίσουν και αυτά τα Σκόπια άνεφοροι όρων. Είναι ή δεν είναι λοιπόν αυτή μια παραφροσύνη των Ευρωπαίων, άνεφορείων παραφροσύνη? Όρια σε εμάς μόνο θέτουν. Όρια. Μην παρεκτραπείτε, μην μιλήσετε, μην φωνάξετε, μην διαμαρτυρηθείτε, μη και μη. Μόνο σε εμάς τα μη. Στους άλλους, ναι. Επομένως, δεν το αντιλαμβανόμεθα? Δεν έχουμε λίγη έση εθνική φιλοτιμία, ώστε να πούμε: Κύριοι, μη μας εμπέζετε πλέον άλλο? Και ενώ εμείς διαιρούμεθα και αποδυναμωνόμεθα, οι άλλοι επιτυγχάνουν. Και βλέπουμε ότι δεν
Υπάρχει ευμενής προοπτική για το μέλλον, για τα δικά μας δίκαια. Η ελευθερία δεν είναι ένα δεδομένο μέγεθος, όπως και η ευδαιμονία φυσικά. Όπως προπαντός η ευψυχία δεν είναι άπαξ κατόρθωμα και τελειώσαμε, είναι ένα συνεχής αγώνας. Για να έχουμε αγαπητοί τηλεθεατές, αγαθά να τρώγουμε, να πίνουμε, να εφρενόμεθα, για να έχουμε αυτή την χώρα μας, την Ελλαδίτσα μας, τη μικρούλα χώρα μας που έχουμε. Από πού ξεκίνησε ο ελληνισμός, που έφτασε και πού την καταντήσαμε εμείς στην Ελλάδα, σε ποια συρρήκνωση. Και ποια εγκατάλειψη δείξαμε εμείς ως προς τους, τους δικούς μας ομογενείς και τις μειονότητες τις ελληνικές. Ποια εγκατάλειψη. Τα έχουμε πει πολλές φορές, δεν τα επαναλαμβάνω. Ουδείς ποτέ συμπεριφέρθηκε με τέτοια εθνική πολιτική όπως εμείς. Όπως εμείς. Ενώ βλέπουμε ότι και η Εκκλησία των Σκοπίων φιλοδοξεί να αυτονομηθεί, να γίνει αυτοκέφαλη, και επειδή δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο της Σερβίας και φυσικά και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επειδή προβάλλεται και αυτή ως Εκκλησία της Μακεδονίας, όχι των Σκοπίων, κοιτάξτε ενότητα οι άλλοι. Μακεδονία λέγει ο Γλυγκόρεφ, Μακεδονία λέγει και ο Σκοπιανός αυτοπροβαλλόμενος Αρχιεπίσκοπος. Εμείς τι λέμε? Ας αφήσουμε να εξελιχθούν τα πράγματα όπως πάνε και όπως έρθουν. Και είναι ένα δεδομένο, όπως δημοσιεύει το Βήμα στις 20 Φεβρουαρίου του 1994, στη σελίδα 16, άρθρον ενός πρώην Υπουργού Εξωτερικών, πολύ αξιόλογο άρθρον. Τι κάνουν λοιπόν οι Ευρωπαίοι παπικοί και προτεστάντες? Οργανώνονται οι μεν παπικοί γύρω από τον Πάπα, οι δε προτεστάντες γύρω από κάποιους άξονες. Και έχουμε ένα παράδειγμα της Σκανδιναβίας. Οι προτεστάντες λοιπόν της Σκανδιναβίας αντιδρούν στην απορρόφησή τους μέσα σε μια κατεξοχήν καθολική, θα λέγαμε ρωμαιοκαθολική ή παπική Ευρώπη. Αντιδρούν, παίρνουν μέτρα αυτοί, δεν είναι χαζοί σαν και εμάς. Ανοίγουμε τις αγκάλες μας να αγκαλιάσουμε την Ευρώπη. Βεβαίως. Αυτό λέγει και ο Χριστός. Αγαπάτε και τους εχθρούς ημών. Όχι όμως να τους δίνουμε εμείς τα όπλα για να μας εξοντώνουν και να μας εξοντώνουν ακόμη. Όχι όμως εμείς να δίνουμε το δικαίωμα αφελληνισμού, καταρκευματισμού της χώρας μας και θα λέγαμε εξοντώσεως και της Ορθοδοξίας μας. Πού εξελίσσεται λοιπόν ο 13ος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ποιος είναι, θα πείτε, 12 έχουμε. Όχι, 13 έχουμε. Ποιος είναι ο 13ος? Ο 13ος, όπως λέγει ο Αθρογράφος, πρώην υπουργός, στο Βήμα λοιπόν, 20 Φεβρουαρίου, σελίδα 16, είναι το βατοκράτος του Βατικανού. Δεν πληρώνει, δεν του θέτουν όρους, δεν έχει υποχρεώσεις, διατάζει μόνον. Αυτός ο 13ος, θα λέγαμε 13ο μέλος, κράτος, θα πείτε κράτος, ναι φυσικά, κράτος είναι το Βατικανό, κράτος. Και αυτό τόσο πλανητάρχης, ο αρχηγός, ο κρατικός, ο Κέσσερας, ο Πάπας, κινδυνεύει να γίνει νέος Χωμεϊνί. Το 13ο αυτό κράτος λοιπόν με τον άρχοντά του κινδυνεύει να γίνει ο νέος Χωμεϊνί της Ευρώπης και του κόσμου, θα λέγαμε, που να θέτει αποκλειστικά τους όρους χωρίς να δεσμεύεται, χωρίς να δέχεται κανένα απολύτως όρον. Και αυτός είναι που κινεί τα νήματα, που διατάζει Γερμανούς, Ιταλούς και Γάλλους και κάποιους Άγγλους και κάποιους Βέλγους και Δανούς και Ολλανδούς και κάποιους Σκοπιανούς που θέλει να τους απορροφήσει, να μην μπούμε, να τους καταπιεί.
να εκμεταλλευτεί την μία αναγνώριση των Σκοπιανών από πλευράς εκκλησιαστικής και να τους πει «Ελάτε σε μένα να γίνετε ούνιτες και σας έκαμα πατριαρχείο», όπως και παλαιότερα είχαμε πει. Αυτός υποθάλπη λοιπόν τα Σκόπια, αυτός δεν δημιούργησε την κρίση στη Γιουγκοσλαβία και εμείς φταίμε φυσικά. Αυτός υποθάλπη το αλβανικό στοιχείο στο Κωσυφοπαίδιο ώστε να εξυπηρετηθούν τα σχέδια των εχθρών της Ορθοδοξίας μας. Και βρισκόμαστε λοιπόν εμείς μπροστά σε αυτά τα αδιέξοδα και μόνον υποχρεώσεις δεχόμεθα, μόνον σκύβουμε το κεφάλι, μόνον δεχόμεθα όρους και πάλιν όρους και πάλιν όρους. Είπαμε κι εμείς ένα όχι. Ναι και ναι και ναι. Συνέχεια λέγαμε και λέμε ναι. Ναι εδώ, ναι εκεί, ναι στη Γιουγκοσλαβία να διαλυθεί, ναι στον πόλεμο του κόλπου, ναι στη Σομαλία, ναι στη βοήθεια της Αλβανίας, εμείς τους βοηθήσαμε τους Αλβανούς, ναι στα Σκόπια, δεν τους είχαμε κάνει εμπάρκο, ναι λοιπόν στα πάντα, ναι στους Παπαδρυγμούς είχαμε πει εμείς, ναι, ναι παντού, ναι, 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 ναι. Ένα όχι είπαμε. Και συγκλονίστηκε το σύμπαν. Με ποια έννοια? Για να σηκωθούν να μας φάνε. Να σηκωθούν να μας εξοντώσουν. Και γράψαν και είπαν και ανακοίνωσαν. Και στράφηκαν όλοι σχεδόν εναντίον μας. Όλοι σχεδόν με δυσμενή σχόλια στράφηκαν εναντίον μας για να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους, για να εκφράσουν τα παραπονά τους. Όλοι παραπονούνται, όλοι έχουν αντιρρήσεις και φυσικά και επίσημα και ανεπίσημα. Και βλέπουμε λοιπόν κείμενα, δηλώσεις, τρομοκρατήθηκαν. Τι φοβήθηκαν? Μήπως χάσουν των εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Τα Σκόπια ακόμα δεν έγινε κράτος, τα Σκόπια επίσημο. Δεν φοβούνται μη χάσουν εμάς, λες και μας έχουν δέσει στο παλούκι. Λες και μας έχουν σίγουρους, σίγουρους, σίγουρους. Τι να κάνουμε? Εόκλεμε μόνο η ΕΚ, τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει άλλη λύση. Πώς θα κάμαν τα πράγματα? Δεν υπάρχει, σου λέει, για άλλη λύση. Γιατί να μην υπάρχει? Γιατί να έχουν πολλωθεί τα πράγματα? Μέσα σε μια μοναδική λύση, ένα μονόδρομος, λέγει. Αχ, βαρεθήκαμε να ακούμε από τους πολιτικούς εδώ σε εμάς το παρελθόν. Μονόδρομος εδώ, μονόδρομος στην οικονομία, μονόδρομος εκεί, μονόδρομος εκεί. Για όνομα του Θεού, δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Πώς τα οδηγούμε τα πράγματα? Να μονοδρομούμε λοιπόν την πορεία μας και να λέμε δεν υπάρχει άλλη λύση, μόνον το ΝΑΤΟ, μόνον λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και που οδηγούμεθα? Όχι σε μια συμμαχία που είχε και κάποια μέτρα και σταθμά ανθρώπινα αθηναϊκής συμμαχίας, που ξέραμε ότι όταν επανεστάτησε ένα νησί Φερρυππίνη Δήλος, την κατέπνιξαν την επανάσταση στο αίμα. Άρα κάτι τέτοιο μόνο θα πείτε περιμένει και εμάς? Πολύ χειρότερο περιμένει εμάς. Μια σκλαβιά, ή θα λέγαμε κατά άλλων τρόπων μια ευρωπαϊκή εχμαλωσία, ή θα λέγαμε Βαβυλωνία, όπως κατ' επανάληψη έχουμε θίξει. Τρομοκρατήθηκαν λοιπόν και σπεύσαν να προλάβουν, μην περάσει ένα 24ωρο και τους λείψει το πετρέλαιο από τη γειτονική μας χώρα, που την αγαπάμε. Χριστιανοί είναι και αυτοί, και όποιοι και να είναι, ειρηνικά πρέπει να ζούμε. Γιατί όμως δεν τρομοκρατήθηκαν, δεν ανησύχησαν 2-3 χρόνια τώρα που μας ταλαιπωρούν μέσα στα γρανάζια αυτής, θα λέγαμε, της διπλωματίας που μας έμπλεξαν? Μας τάξαν, μας τάξαν, μας τάξαν, δώσαμε, δώσαμε, δώσαμε ό,τι θέλανε να τους δώσουμε, και τώρα δεν μας εκπληρώνουν κανένα τάξιμο, καμία υποχρέωση. Μόνο μας θέτουν όρους,
ακόμη και την ιερά αυτή στιγμή που είπε το έθνος μας με το όνομα της πολιτικής εξουσίας, της πολιτείας, όχι κύριοι των Σκοπίων, δεν σας δίδουμε άλλο πετρέλαιο, εάν δεν θέλετε να συμβιβαστούμε, να συζητήσουμε με αξιοπρέπεια και αν δεν δεχθείτε τους όρους τους οποίους θέτουμε. Τι άλλο να κάναμε κύριοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σηκώναμε τα ντουφέκια, εκεί θα μας οδηγήσετε. Δεν είναι απίθανο και αυτό, όταν εσείς ανέχεστε τα Σκόπια να μας θέτουν αυτά τώρα όρους. Είχατε θέσει εσείς όρους με πρωτοβουλία της ελληνικής πολιτείας. 3 όρους. Το όνομα να αλλάξει ούτε παράγωγων υποκοριστικών. Να αλλάξουν τα 3 σίγμα, σύνορα, σύμβολα, σύνταγμα. Να μην υπάρχει απειλή για τα σύνορα, το σύνταγμα να μην μας απειλεί, να μην υπάρχει αλυτρωτισμός. Και τα σύμβολα, εσείς τα δεχτήκατε και τα είχατε υπογράψει. Γιατί τώρα παίρνετε το λόγο σας? Αυτή η ατιμία σας δεν είναι άξια να διαμαρτυρόμαστε εμείς και να λέμε δεν δεχόμεθα κανένα συμβιβασμό και καμία πίεση από μέρους σας και καμία απειλή? Εσείς μας απειλείτε, κύριοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας απειλείτε να πάρουμε αμέσως τα μέτρα. Τι είμεθα εμείς, η δουλοπάρικη σας, δηλαδή την Ελλάδα, γιατί την θέλετε? Για να αγοράσετε τις βιομηχανίες μας, τις λίγες που έμειναν? Για να κάνετε τι, να αγοράσετε και τα νησιά μας και τις παραλίες μας, να κάνετε μπάνιο το καλοκαίρι? Ή να μετακομίσετε εδώ στην επαρχία της Ευρώπης που είναι η άλλη σας πατρίδα? Και εμείς πού θα πάμε? Πού θα βρούμε εμείς δουλειά? Πού εμείς οι Έλληνες θα έχουμε το σπίτι μας? Θα μας διώξετε και μέσα από την πατρίδα μας? Ή μήπως θέλετε να μας φέρετε την Οθωμανική Αυτοκρατορία για να καθίσουμε φρόνημα εμείς οι μεθαταραξίες των Βαλκανίων, ή οι Κροάτες της Φαγής, τα τέκνα του Πάπα, ή οι Μομεθανοί της Βοσνίας και των άλλων περιερχών, τα αγαπημένα σας και αυτά παιδιά? Εμείς είμεθα εδώ οι ταραξίες των Βαλκανίων, ή όσα λιμπερίσαν ο δικτάκτορας σας, κύριοι? Δεν είναι δημοκράτης. Μη λέτε πως εκόπτεστε για δημοκρατία. Ο δικτάκτορας σας, ο φασίστας των τυράννων, κύριοι, που πατάει με την πότα τη φασιστική τα δίκαια του ελληνισμού της Βόρειου Ηπείρου, που πολλές φορές έχουμε μιλήσει. Γιατί δεν βλέπετε αυτόν τον ταραξία που χτες μέσα στο Ευρωβούλιο βγήκε και φώναζε με στόμφο ότι θα στηρίξει και θα βοηθήσει και θα δώσει πετρέλαιο με άλλη οδό από το Ιράχιο, μήπως τυχόν ενοχληθούν οι Σκοπιανοί και δεν υποχωρήσουν στην αδιαλαξία τους? Ποια άλλη είναι οι ταραξίες των Βαλκανίων, κύριοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν είναι οι Σκοπιανοί που μας ληστεύουνε? Και τον ήλιο της Βεργίνας που τον ανακάλυψε ο Ανδρόνικος στον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που μας κλέβουν και την ιστορία μας, που απειλούν και τα σύνορά μας, που κλέβουν ό,τι ιερό και όσιο, και τα εδάφη μας με τους χάρτες που βγάζουνε, που περιλαμβάνουν ακόμα και την Θεσσαλονίκη μέχρι και τη πρώτη Λαρίση? Δεν είναι αυτοί οι ταραξίες? Και λέτε δεν θα μας απειλήσουνε μια χούφτα, λέγει, Σκοπιανοί? Η μια χούφτα Σκοπιανοί, εάν εσείς τους βοηθήσετε και μας διαιρέσετε, είτε αυτό κάνετε. Αυτούς βοηθάτε, αυτούς ενισχύετε, για να σας δίνουν ναρκωτικά αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη βιομηχανία της ηρωίνης, να παίρνετε ναρκωτικά ή χρήματα, αν πουλάει τα ναρκωτικά ο Γλυγόραφ, να αγοράζει την ψεύτικη αλληλεγγύη σας, και η ψεύτικη αλληλεγγύη σας να γίνεται μονόζυγη, μονόπλευρη, να χαρίζεται μόνο στα Σκόπια, μόνο στην Αλβανία, μόνο στους Μομεθανούς και Κροάτες, μόνο στους Τούρκους.
Εμείς τι είμεθα λοιπόν, οι Έλληνες. Εταίροι είμεθα ή σκλάβοι. Σκλαβοπάζαρο θα κάνετε την Ελλάδα και της Ευρώπης. Και μη μας λέτε κι εσείς και εσύ κύριε Ζακ Ντελόρ, που αμέσως συνοφριώθηκες και το έδειξες τόσο πολύ με την πρώτη μέρα που άκουσες τα μέτρα από την ελληνική πολιτεία. Γιατί, τι πάθατε. Τόσο πολύ σας καίγεται, τόσο πολύ σας πονάει, επειδή δεν θα δίνουμε πετρέλαιο για να μας αδικούν τα Σκόπια και να μας απειλούν. Για να μας κάνουν πόλεμο τα Σκόπια. Ο πόλεμος δεν είναι μόνο με τα ντουφέκια, κύριοι της Ευρώπης. Ο πόλεμος, ο συστηματικότερος και ο αποτελεσματικότερος, είναι με τη διπλωματία, με την προπαγάνδα, με τους αλυτρωτισμούς. Και μας, κύριοι της Ευρώπης και κύριοι της Ανατολής και της Δύσης, όλοι σας, μας αποβλακώσατε. Μας κάματε τι δηλαδή, ξώανα, άψυχα, απάτριδες, αντιεθνικοί, θα λέγαμε, ανθέληνες εμάς τους Έλληνες. Ξεχάσαμε τα δικιά μας, ξεχάσαμε τον ελληνισμό μας, ότι και στα Σκόπια μέσα έχουμε, άλλοι λένε, 150-200.000 Έλληνες. Πότε μιλήσαμε εμείς για αυτούς, πότε εμείς φωνάξαμε για τις 400.000 των Ελλήνων στη Βόρειο Ήπειρο. Τους σκοτώνατε, τους πετσοκόβατε στο ξύλο, τους φυλακίσετε, τους κλείνετε τα σχολεία και τις εκκλησίες. Δεν τους δείτε την εξαιρετική περιουσία. Εσείς οι Αλβανοί, εμείς φραστική είναι η διαμαρτυρία μας. Φραστική. Γράφουμε σε μια εφημερίδα ένα ανακοινωθέν και τελειώσαμε. Γιατί, γιατί εμάς μας μάθατε για να έχουμε δίθεν ανταλλάγματα. Ποια ανταλλάγματα, τίποτε. Να είμαι πάντοτε σιωπηλή και πάντοτε να ακούμε εσάς να μας οδηγείτε αφού μας βάζετε παροπίδες μειονεξίας, εθνικής, μας βάζετε πάντοτε παροπίδες μικροειδεατισμού και όχι μεγαλοειδεατισμού. Γιατί μικροειδεατισμού, ούτε μεγαλοειδεατισμού, ούτε μικροειδεατισμού. Μας κάνατε να βλέπουμε την σμίκριση της Ελλάδας με ένα φακό σμικρίσεως και όχι να βλέπουμε την Ελλάδα όπως είναι, που δικαιούμεθα να την έχουμε την πατρίδα μας όπως είναι. Θέτε να την κόψετε, να την κατακαιρματίσετε, να τη δώσετε σε άλλους, να βολέψετε τα δικά σας συμφέροντα και μάλιστα τα συμφέροντα του Τετάρτου Ράιχ και των νέων φασιστών. Και εμάς μας κάνατε μόνο να σιωπούμε, μόνο να ενδίδουμε, μόνο να υποχωρούμε και ένα όχι είπαμε. Δεν δίδουμε άλλο πετρέλαιο. Τόσο πολύ βαρύ είναι αυτό το όχι που είπαμε. Μήπως είναι το όχι στο φασισμό, το όχι στο ναζισμό. Ναι, είναι και τέτοιο όχι. Όχι στην νέα τάξη την νεοναζίστικη των πραγμάτων, κύριοι της Ευρώπης. Και ότι εσείς τους Κουράτες και Μομεθανούς βοηθάτε και Αλβανούς και Σκοπιανούς για να πνίξετε εμάς τους Έλληνες. Και λένε κάποιοι χαζοέλληνες, δεν είναι χαζοέλληνες. Ίσως πληρώνονται. Ίσως να νομίζουν ότι το έδαιμον μόνον είναι που συνίσταται σε τι. Πάρε λεφτά να φτιάξει μια πολυκατοικία, να πάρεις ένα κότερο, ένα αυτοκίνητο ακρίβο, να τρως τις ταβέρνες και αυτό είναι ελληνική συνείδηση και αυτό είναι ευημερία. Αυτό το έβδεμον είναι των κουτοελλήνων. Έβδεμον που δεν στηρίζεται στο ελεύθερον και ελεύθερον που δεν στηρίζεται στο εύψυχον είναι καταδικασμένα για την απώλεια. Και τι μας ετοιμάζουν εμάς εδώ, την απώλεια. Δεν θα έχεις αύριο Έλληνα εσύ που είσαι καιροσκόπος, δεν θα έχεις ούτε τις λιμουζίνες σου, ούτε τα χρήματά σου, ούτε τα κοτερά σου με ασφάλεια. Θα σου βάλουν φόρους, θα σου βάλουν φόρους και ΦΠΑ, μην πούμε φάπες, η εταίροι μας, που θα τα πουλήσεις για να ψωμοζήσεις, που δεν θα έχεις τη δυνατότητα να προοδεύσεις. Ή μήπως νομίζετε πως θα ανεχθούν οι Έλληνες να υπάρχουν συνέχεια προδότες που να αγοράσουν και να πουλούν τη συνείδησή τους για μερικά κιούμ ή για μερικές
θα λέγαμε, μερικά χρήματα κάτω από το χέρι στα κρυφά για να ποδοπατούν τα δίκαια του ελληνισμού, για να, θα λέγαμε, να προδίδουν την ακεραιότητα και ασφάλεια της πατρίδας μας. Ναι, η ασφάλειά μας κινδυνεύει, κύριοι της Ευρώπης, όταν στο Σύνταγμα μέσα, αυτό το Σύνταγμα του κυρίου των Σκοπιανών, στο άρθρο 3, η εδαφική επικράτεια της δημοκρατίας της Μακεδονίας, λέγει, είναι αδιαίρετη και απαραβίαστη. Τα υπάρχοντα σύμβολα της δημοκρατίας είναι απαραβίαστα και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο σύμφωνα με το Σύνταγμα. Και πιο κάτω, βάλατε στις 6 Ιανουαρίου του 1992 μια προσθήκη. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, λέγει, και κατά την αρχή της ελεύθερης θέλησης. Δηλαδή, εσείς Σκοπιανοί πρέπει να έχετε ελεύθερη θέληση να αυξάνετε τα σύνορά σας με τους χάρτες σας σύμφωνα που συμπεριλαμβάνουν μέχρι και τον Όλυμπο. Αυτή είναι η ελεύθερη θέλησή σας βάσει του άρθρου 3 και της επεξηγήσεως και προσθήκης της 6ης Ιανουαρίου του 1992. Αντί να διορθωθείτε, αυξάνετε τις απαιτήσεις σας. Αυξάνετε, λοιπόν, τις βλέψεις σας. Έπειτα, το άρθρο 36 του Συντάγματος των Σκοπιανών. Η δημοκρατία εγγυάται ιδιαίτερα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης στους βετεράνους του αντιφασιστικού πολέμου. Το ακούσατε αυτό, κύριοι της Ευρώπης? Θα δώσει χρήματα στους αντιφασίστες. Εσείς τι λέτε? Είσαστε με το μέρος του φασισμού και ναζισμού σήμερα? Ναι! Τέτοιοι είστε. Δεν το ξέρετε, λοιπόν, τι λέγει το άρθρο 36. Γιατί εμάς χτυπάτε επειδή στηρίξαμε όσο μπορούσαμε, έστω φραστικά, διπλωματικά, τη Γιουγκοσλαβία, τη Σερβία, την οποία εσείς θέλετε και να, ακόμα και να βομβαρδίσετε. Εμάς χτυπάτε και τους Σέρβους που αγωνιστήκαμε. Τι προσφέρανε οι Σκοπιανοί? Τίποτα σχεδόν. Τίποτα σχεδόν στον αγώνα. Στον αγώνα εναντίον του άξονα. Εμείς και οι Σέρβοι σηκώσαμε, και οι Ρώσοι φυσικά μετά, σηκώσαμε στους ώμους μας τον αγώνα εναντίον του άξονα. Και εμάς χτυπάτε, και αυτούς που είναι υπέρ του φασισμού και ναζισμού βοηθάτε. Γιατί, λοιπόν, θέλετε να βοηθήσετε και αυτούς τώρα που θέλουν να επενέσουν τους αγωνιστές κατά του φασισμού? Μόνο εμάς θα τιμωρείτε, τους αντιφασίστες και αντιναζιστές που σας δώσαμε το δικαίωμα να είστε εσείς ελεύθεροι σήμερα? Δείξτε την αγνωμοσύνη σας και στους άλλους αντιφασίστες. Στο άρθρο 49 του Συντάγματος των Σκοπίων, η δημοκρατία μεριμνά για την κατάσταση και τα δικαιώματα των προσώπων που ανήκουν στο μακεδονικό λαό σε γειτονικές χώρες, όπως και των Μακεδόνων αποδήμων. Δηλαδή, εσείς φροντίζετε, κύριοι της ΕΟΚ, να δίδετε την δυνατότητα ώστε οι Σκοπιανοί με το Σύνταγμά τους και το άρθρο 49 να έχουν βλέψεις να μεριμνούν για τα δικαιώματα των προσώπων που ανήκουν στο μακεδονικό λαό. Δηλαδή, θεωρούν ότι υπάρχει 1.000.000 μειονότητα, λένε τώρα, στην ελληνική Μακεδονία, την οποία φιλονικούν αύριο, εάν εσείς όλοι σας τους αναγνωρίσετε και μας ταπεινώνετε και ταπεινώνετε, να ζητήσουν όχι την προστασία της μειονότητας, αλλά την επέκταση ακόμη και των συνόρων. Αντί να ζητήσετε από τα Σκόπια, εσείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αφαιρέσουν από το Σύνταγμα τους αλυτρωτισμούς, να πάψουν να ληστεύουν τα σύμβολά μας και την ιστορία μας και να διεκδικούν με τις προπαγάνδες τους και τους χάρτες τους και τα γραμματόσημα και τις εικόνες και τις προκηρύξεις και τόσα άλλα, να πάψουν να διεκδικούν τα εδάφη τα ελληνικά, εσείς χαρίζεστε μόνο σε αυτούς, εσείς μειοπάζετε και δεν βλέπετε το δικό μας δίκαιο, αλλά επιπλέον μας απειλείτε. Και εσείς, κύριε Ζακ Ντελόρ, και εσείς, κύριοι της Ευρώπης, μας απειλείτε και με Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δηλαδή, τι κάναμε, τι άτοπον επράξαμε, επειδή δεν δίνουμε πετρέλαιο? Όλα τα άλλα προϊόντα, τα ανθρωπιστικά δηλαδή, δήθεν
Πάνε στα Σκόπια. Πετρέλαιο δεν δίνουμε μόνο σχεδόν. Γι' αυτό λοιπόν θα μας πιέζετε και θα μας απειλείτε και με ευρωπαϊκό δικαστήριο. Μήπως μας κάμετε και τελεσίγραφο να μας βομβαρδίσετε. Μήπως σας φέραμε αντίρρηση σε όλα τα άλλα τα οποία ζητήσατε. Χιλιασμό να αναγνωρίσουμε είπατε για να μας βάλετε στην ΟΚ. Το έκανε η πολιτεία, η άφρον πολιτεία. Αυτόματο διαζύγιο δεν ζητήσατε, το έκαμε η πολιτεία. Από ποινικοποίηση της Μοιχείας ζητήσατε, το έκαμε και αυτό η πολιτεία. Όλα όσα μας ζητήσατε, τα έδωσε η πολιτεία μας. Αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου ζητήσατε για να διαλυθεί η οικογένεια, το έκαναμε και αυτό. Να προστατεύσουμε πιο πολύ τους χιλιαστές από την Ορθοδοξία, το κάναμε και αυτό. Τι ζητήσατε και δεν το πράξαμε. Μόνο που δεν δίδουμε πετρέλαιο, αυτό σας καίει τόσο πολύ και επομένως εσείς θα τρέξετε να μας αναγκάσετε με μέτρα που θα θέλετε να εφαρμόσετε και όχι μέτρα που θα ληφθούν από το επίσημο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά με τρόπο την πραξικοπηματική νομική έκφραση εδώ και τώρα της Ευρώπης, εμάς να μας κάνετε να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να δώσουμε πολύ, πιο πολύ πετρέλαιο, να δυναμώσουμε πιο πολύ την αδιαλαξία του Γλυγόρου. Ένα μέσο είχε μείνει για μας προς διαπραγμάτευση πλέον, αφού μας αγνόησατε εσείς, μας αγνόησε και ο Γλυγόροφ. Ένα μέτρο πλέον είχε μείνει προς διαπραγμάτευση, να τους ασκήσουμε κι εμείς μία αντιπίεση. Πίεση εσείς, πίεση ο Γλυγόροφ, πίεση τα Σκόπια, και εμείς είπαμε μία στέρηση ενός αγαθού. Μας κατεβάσατε ολόκληρα κατεβατά δικαιολογίες αστήρικτες, διότι η αλληλεγγύη της Ευρώπης δεν λειτουργεί μονόπλευρα υπέρ των Σκοπίων, λειτουργεί και υπέρ ημών. Και τα εθνικά μας δίκαια και η εθνική μας κυριαρχία που απειλείται με τα ανωτέρω που αναφέραμε μας επιβάλλει να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα. Γι' αυτό η Εκκλησία, το Ευαγγέλιο δεν συγχωρεί την αδικία και δεν οφείλει να υπνώτει ο ελληνισμός. Ούτε οι Έλληνες εμείς να γκρινιάζουμε μόνο για τα ατομικά μας προβλήματα και να μας ετοιμάζουν τραγωδίες στο εγγύς μέλλον. Λοιπόν, το Ευρωδικαστήριο με το οποίο μας απειλούν, που εδώ και τώρα να μας αναγκάσει να άρουμε αυτό το έμπαρκο, είναι μία αφροσύνη. Μη μας μιλάνε για λογική, ότι δεν είναι κοινοτική η πολιτική μας και τα μέτρα δεν είναι κοινοτικά. Μήπως είναι δική σας κοινοτική αλληλεγγύης μέτρα το ότι χαρίζεστε μονόπλευρα και θα λέγαμε ενάντια προς την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μάστρικτ την συνθήκη, ενάντια εσείς ενεργείτε κατά κόρον και εξαντλήσατε την δική μας υπομονή. Λοιπόν, θα θέλαμε να αρθείτε στο ύψος της ευθύνης σας εσείς κύριοι της Ευρώπης και να μην θεωρείτε ότι οι Έλληνες εμείς εδώ έχουμε φάει το κουτόχορτο πλέον του αφελληνισμού, το κουτόχορτο των πιέσεων και της προπαγάνδας που δεν κινδυνεύουμε από μια χούφτα Σκοπιανών, δεν κινδυνεύουμε από κάποιους λίγους Αλβανούς, δεν κινδυνεύουμε και από κάποιους, από κάποιους Τούρκους, δεν κινδυνεύουμε από εδώ, δεν κινδυνεύουμε από εκεί, για να μας έχετε πάντοτε αποκοιμισμένους και τελικά να μας καταφέρετε σε μια άλλη διαίρεση που θα μπορέσετε να μας επιβάλλετε, γιατί εκεί μας οδηγείτε. Εμάς διαιρείτε, τους άλλους ενώνετε και δυναμώνετε. Ως πότε λοιπόν θα υπάρχει αυτή η εθνική ταπείνωση, αυτή η εθνική, θα λέγαμε, υποχώρηση σε εμάς που θα μας θέτετε εσείς όρους και μήπως θα μας στείλετε και κανένα τελεσίγραφο. Τι άλλο έμεινε τώρα να εκτελέσουμε κύριοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Το νόμο που θέλετε να ψηφίσετε, που ψηφίσατε για να παντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι? Το νόμο να παίρνει άντρας άντρα,
να παριστάνει ένας τη γυναίκα και όλος τον άντρα. Αυτόν τον νόμο, κύριε, θα μας στείλετε τελεσίγραφο να εφαρμόσουμε. Να βάζουμε δηλαδή παπάδες να παντρεύουν και να λέει ποια είναι η νύχη, ποιος είναι ο γαμπρός. Αυτή αυτόν τον εξευτιλισμό σας και την έκπτωση. Όχι και να παντρεύουν με μυστήριο λοιπόν τους ομοφιλόφιλους. Όχι να βρίσκονται και εδώ κάποιοι δήθεν προοδευτικοί της κουλτούρας, της εξολογίας και να θέλουν να ξεφτελίσουν και τα ελληνικά δεδομένα και να επιβάλλουν νόμο που να παντρεύονται γάμου ομοφιλοφίλων. Όχι πια. Θα υπάρχουν και όχι και κάποια όχι στις απαιτήσεις σας, ώστε να μάθετε εσείς της Ευρώπης ότι εμείς οι Έλληνες στηρίζουμε το εύδαιμον στο εύψυχον και φυσικά το εύψυχον το στηρίζουμε στο ελεύθερον. Για μας η ευδαιμονία δεν είναι να μας δώσετε μερικά EQ και να μας τα πάρετε στο πολλαπλάσιο, ούτε να μας αγοράσετε τις βιομηχανίες, ούτε να μας κάνετε σκλάβους και εργάτες ψωμοβιζίτες. Για μας το εύδαιμον είναι να είμεθα ισότιμοι. Πώς λέτε ότι είναι ισότιμοι οι Σκοπιανοί που ακόμα δεν έγιναν ούτε επίσημο κράτος αναγνωρισμένο με το όνομα, ούτε έγιναν μέλος, ούτε έγιναν εταίροι της ΕΟΚΗ Σκοπιανοί. Ποια ισοτιμία μας μιλάτε? Τόσον εμάς ατιμάζετε και τόσον αυτούς εξυψώνετε? Όχι λοιπόν, κύριοι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι, δεν σας επιτρέπετε εμάς να απειλείτε και με ευρωδικαστήριο αυτή τη στιγμή. Διότι υπάρχει λαός, κύριοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος λαός, εάν η πολιτεία υποχωρήσει, δεν θα σας χαριστεί. Ο ελληνικός λαός θα βρει άλλη έκφραση, εθναρχία θα ζητήσει στην έκφραση της Εκκλησίας. Και αν πάψουν οι πολιτικοί ηγέτες να εκφράζουν τον λαόν που είναι ανένδοτος στην απεμπόληση των ιερών και οσίων, των συμβόλων, της ιστορίας και των εδαφών μας ακόμη, εάν μας προδώσουν ή συμβιβαστούν οι άρχοντες μας οι πολιτικοί, υπάρχει η Εκκλησία. Και αν και η Εκκλησία υποχωρήσει ή κοφεύσει, υπάρχει ο λαός, ο ελληνικός, που θα γνωρίσει σε όλους όσοι προδώσουν αυτόν τον τόπο ότι είναι σκληρόν προς κέντρα λακτίζειν. Η ελληνική αυτή πατρίδα μας που δεν ζητάει τίποτε από κανένα. Κακός, θα πούμε και άλλη φορά, πρέπει να ζητάμε τα δίκαια των μειονοτήτων μας. Πρέπει να τα στηρίζουμε αυτά και με συνθήκες και με αγώνες. Λοιπόν, δεν θα σας επιτρέψει ούτε εσάς κύριοι της πολιτείας, ούτε εσάς κύριοι της Εκκλησίας να κοφεύσουμε και να δεχθούμε ταπείνωσιν, εσχάτην ταπείνωσιν. Ποια άλλη πλέον ταπείνωση μένει? Να κομματιάσουνε, να πετσοκόψουνε και τα σύνορά μας και τις επαρχίες μας με ποικίλους μύριους τρόπους για να μας εξοντώσουνε ως ελληνισμό και ως ορθοδοξία. Δεν θα σας επιτρέψουμε αυτό να γίνει ποτέ. Θα σηκωθεί ο ελληνικός λαός και θα πει το ηρεϊκό όχι, όπως σηκώθηκε το 40, όπως σηκώθηκε και άλλες φορές. Θα σηκωθεί και στο βουνό ο ελληνικός λαός για να πει το όχι το σύγχρονον εναντίον της σκλαβιάς που μας φέρνει μια Ευρωπαϊκή Ένωση που χαρίζεται σε όλους τους γειτόνους μας καναλιστικά και μας αδικεί, αδικεί, αδικεί. Δεν το επιτρέπουμε πλέον άλλο. Θα αγωνιστούμε μέχρι τελευταίας δανείδας αίματος για να υπάρξει μια ελεύθερη Ελλάδα που θα αποτελέσει πλέον τον παράγοντα σταθεροποιήσεως και ειρηνεύσεως των Βαλκανίων. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε.